Μια απίστευτη τραγωδία εκτελήχθηκε τα ξημερώματα στα Χανιά με θύμα ένα 50χρονο Χανιώτη που οδηγώντας τη μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτα του γιού του βρήκε φρικτό θάνατο σε ένα δρόμο Καρμανιόλα, στον οποίο η αιματοχυσία δεν έχει τελειωμό. Οι εικόνες από τη μεγάλη ευθεία στον κεντρικό δρόμο των Κουνουπιδιανών κοντά στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στον οποίο σημειώθηκε το δυστύχημα περίπου στις 3.30 το ξημέρωμα, κόβουν κυριολεκτικά την ανάσα. Σύμφωνα με τα έως τώρα προανακριτικά στοιχεία, ο ατυχός άντρας που ήταν κάτοικος ακροτηρίου, άγνωστο πώς έχασε τον έλεγχο της μοτοσικλέτας του και προσέκρουσε με ιδιαίτερη σφοδρότητα σε ένα μεταλλικό στήλο φωτισμού, με αποτέλεσμα το σώμα του να διαμελιστεί και η μοτοσικλέτα να πάρει φωτιά και να καεί ολοσχερός. Κατά καιρούς έχουν γίνει πράγματα εδώ πέρα, διάφορα ατυχήματα. Εδώ έχει τόση κίνηση που δεν είχε ποτέ. Και τρέχουν και. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν τα σωστικά συνεργεία με την πυροσβεστική να σβήνει τη φλεγόμενη μοτοσικλέτα και τους διασώστες του ΕΚΑΒ να μεταφέρουν στο νοσοκομείο το άψυχο σώμα του άντρα. Μάλιστα ήταν τέτοια η κατάστασή του που τις πρώτες πρωινές ώρες ήταν δύσκολο να αναγνωριστεί. Λίγο αργότερα οι αξιωματικοί της τροχιάς Χανίων κατάφεραν μέσω του αριθμού κυκλοφορίας της μοτοσικλέτας να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του άτυχου άντρα. Το σημερινό δυστύχημα που έγινε σε κοντινή απόσταση από το Πολυτεχνείο, στο οποίο έχουν σημειωθεί σειρά ατυχημάτων με αποκορύφωμα αυτό της 17ης Αυγούστου 2017, όταν παρασύρθηκαν και σκοτώθηκαν από διερχόμενο γιοταχή δύο νέα παιδιά, η Στέλλα και ο Γιάννης, μαρτυρά την επιτακτική ανάγκη κατασκευής κυκλικών κόμβων που θα βελτιώσουν την οδική ασφάλεια στην περιοχή. Θέμα το οποίο φαίνεται να έχει πάρει ήδη το δρόμο του. Όπως είπατε, είναι αναγκαίο, γιατί αν λάβουμε υπόψη και το τροχείο που είχε γίνει εδώ πέρα πριν από 4 χρόνια, οπωσδήποτε πρέπει να γίνει. Να μην πω ότι έχει αρχίσει κιόλας. Απλώς το θέμα είναι το κατά πόσο θα τους εφαρμόσουν σωστά. Δηλαδή, καλή ιδέα, αλλά το θέμα είναι να δούμε πώς θα εφαρμοστεί. Πάντως από τις αρχές του χρόνου μέχρι και σήμερα η Κρήτη θρηνεί 47 νεκρούς στην άσφαλτο, ενώ μόνο από την περασμένη Παρασκευή μέχρι σήμερα σημειώθηκαν 4 θανατηφόρα τροχαία στο οδικό δίκτυο της Κρήτης. Στο μεταξύ, λίγες ώρες αργότερα μετά το δυστύχημα των Χανίων, μία ακόμα τραγωδία εκτυλίχθηκε στα Λευκόγια Ερεθύμνου, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται από την αστυνομία, ένας 65χρονος κάτοικος της περιοχής καταπλακώθηκε από το φορτωτή που χειριζόταν την ώρα που εκτελούσε χωματουργικές εργασίες στο χωράφι του. Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα στην περιοχή της Αμουδάρας, όταν μια νεαρή πεζή γυναίκα παρασύρθηκε σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από διερχόμενο αυτοκίνητο. Ακολούθησε πανικός με την αιμόφερτη γυναίκα να παραλαμβάνεται από ασθενοφόρο του ΕΚΑ, που προληπτικά τη μετέφερε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Φέρει θλαστικό τραύμα στο κεφάλι, με την κλινική της εικόνα να χαρακτηρίζεται καλή σε πρώτη φάση. Είχε τις αισθήσεις της, αν και ήταν εμφανώς σοκαρισμένη από την περιπέτεια που έζησε. Gracias.